Αύριο λοιπόν στη Μαρμίτα τι θα γίνει? Θα γίνει ένας μεγάλος χαμός. Τι θα γίνει στη Μαρμίτα, μας πει ο ιδιοκτήτης της. Να το πούμε μαζί. Πείτε το μαζί, συνεννοηθείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε το Λαϊκό Δικαστήριο 9:30. Ποιο δικάζουμε? Live streaming στο rapto.gr. Ποιο δικάζουμε? Λοιπόν, τα θέματα εσύ τα πεις. Αντζελίνο Βιερίνια και Γιώργος Σαββίδης είναι οι δύο πρώτοι που θα δικαστούν. Όχι από μένα. Εγώ προτείνω. Το Λαϊκό Δικαστήριο είστε εσείς. Εάν έρθει ισοπαλία, δηλαδή 50 υπέρ, 50 κατά, 1000 υπέρ, 1000 κατά, θα είμαι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει την αθώωση ή την. Ο κόσμος θα είναι η Εκκλησία του Δήμου, όπως στην αρχαία Αθήνα. Εκκλησία ο Γιώργος Σαββίδης καταδικάζεται για την έξωθεν κακή μαρτυρία του ΠΑΟΚ στα social media, τον έχει μικρύνει. Έχει φέρει πίσω το Βιερίνη, ενώ επειδή δεν θα τον φέρει ποτέ, ετοιμάζονται να διώξουν τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα. Έκανε φιλίες μεγάλες με τον Τζαβέλα και στο τέλος ο Τζαβέλας απεδείχθη να πούμε άνθρακες ο θησαυρός, και για πολλά άλλα τα οποία μπορείτε και εσείς να προσθέσετε. Θα λέτε γιατί τους καταδικάζετε, ναι ή όχι, αθέως ή ένοχος. Για το αριστερό μπακ που είδαμε σήμερα, για τον εξτρέμ που είδαμε όλο αυτό το διάστημα. Κάμε να δούμε, εγώ μπορεί να είμαι ο χειρότερος Έλληνας και να λέω αδικίες. Έρχομαι λοιπόν, θα δικάσω και τον εαυτό μου πολύ, πολύ σύντομα. Σε μια κρίση αυτοκριτικής που υπάρχει, διότι δέχομαι και εγώ στη ζωή μου πολύ μεγάλο bullying κριτικής και το αντέχω από πολλούς παράγοντες και από δικούς μου ανθρώπους και από εσάς. Δέχομαι δηλαδή φοβερά πράγματα. Οπότε εσείς αποφασίζετε αύριο τον μπαμπά ή τον Αζελίνο να τον αθωώσετε ή να τον. Πώς το λένε, να τον δικάσετε. Να πω ότι ο κομμουνιστής έχει βρει μια ωραία εφαρμογή από ό,τι έχει πει ο ίδιος. Μπορεί και 5.000 να μπείτε, μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, το ναι και το όχι, αθώος ή ένοχος. Θα υπάρχει η Ζένια, πήρε τη Ζένια τηλέφωνο. Ναι. Η Ζένια, η ανιψιά μου θα είναι εκεί κοντά. Θα διαβάζει μηνύματα, σχόλια του κόσμου, την ψηφοφορία που θα μπορούμε πηγαίνει. Τα μηνύματα.